σε κλειοκινητοποιήσεων για το νοσοκομείο Σιτίας. Στη σκιά των ελλείψεων και της υποστελέχωσης, πολίτες και υγειονομικοί με συγκεντρώσεις, αλλά και το κλείσιμο της Εθνικής Οδού Σιτία Άγιος Νικόλος, γίνονται μία γροθιά, λέγοντας όχι στην υποβάθμιση του νοσηλευτικού ιδρύματος. Είμαστε και δηλώνουμε πάρα πολύ αποφασισμένοι. Καλούμε όλο τον κόσμο να είναι μαζί μας, να εμπιστευτεί την Συντονιστική Επιτροπή, που δεν καπελώνται από κανένα, δεν χρωστάμε σε κανένα, δεν έχουμε κανένα κόμμα, κανένα χρώμα, τίποτα πίσω μας. Τον ξεσηκωμό στηρίζουν φορείς και επιχειρηματίες που με κεντρικό μήνυμα το δικαίωμα στην υγεία και την νοσοκομιακή περίθαλψη κατεβάζουν ρολά ως ένδειξη συμπαράστασης. Παράλληλα, με συμβολικό κλείσιμο των επιχειρήσεων συμμετέχει και ο Σύλλογος Καφέ Εστίασης Ιερά Πέτρας. Οι Σιτιακοί δίνουν μαζικά το παρόν με συγκέντρωση στα πλατανάρια, ζητώντας να δικαιωθούν τα αιτήματά τους για το πολύπαθο νοσοκομείο με άμεση πλήρωση των κενών θέσεων. Συμφωνώ στην κινητοποίηση, διότι το νοσοκομείο οπωσδήποτε πρέπει να παραμείνει Σιτία, γιατί είμαστε ένα μέρος απομακρυσμένο από το κέντρο και είναι και η περιφέρεια εδώ πάρα πολύ μεγάλη. Δηλαδή, να φύγει κάποιος από τη Ζάκρο και να πάει στο Άγιο Νικόλαο θέλει 2 ώρες. Να γίνει και προσπάθεια και από το κράτος βέβαια να δοθούν κάποια κινήτρα μεγαλύτερα στους γιατρούς, γιατί το πρόβλημα ουσιαστικά είναι εκεί. Δεν έρχονται γιατροί, δεν έχουν κινήτρα. Οπότε πρέπει να δώσουν κάποια κινήτρα περαιτέρω στους γιατρούς για να ανταποκριθούν κι αυτοί. Το κατόφλι της διοίκησης του νοσοκομείου πέρασε σήμερα η Συντονιστική Επιτροπή, όπου κατέθεσε ψήφισμα με στόχο την αναβάθμιση του νοσηλευτικού ιδρύματος. Το μέλος της Συντονιστικής Επιτροπής τονίζει ότι αν δεν ικανοποιηθούν τα αιτήματά τους, ο λαός της Σιτίας θα επανέλθει με νέες κινητοποιήσεις. Δηλώνουμε λοιπόν σήμερα ότι εάν τα αιτήματα που καταθέσαμε σήμερα στη διοίκηση, στην ΥΠΕ και στο Υπουργείο δεν ικανοποιηθούν άμεσα, εάν δεν προκηρυχτούν άμεσα, αν δεν έχουμε διαβεβαιώσεις ότι η πορεία της συνεχής υποβάθμισης του νοσοκομείου θα ανατραπεί, αν δεν συμβεί αυτό άμεσα, καλούμε τον κόσμο να είναι σε εγρήγορση, θα επανέλθουμε με πιο δυναμικές, με πιο αποφασιστικές κινητοποίησεις. Με φόντο τον έντονο αναβρασμό, παρέμβαση για το νοσοκομείο της Σιτίας έκανε μέσω του Facebook η αναπληρώτρια Υπουργός Υγείας Ειρήνη Αγαπηδάκη. Ξέρω ότι οι συμπολίτες μου στη Σιτία ανησυχούν για το νοσοκομείο και παραπληροφορούνται από κάποιους που βλέπουν την κρίση στη Θεσσαλία ως σημαία κομματικής ευκαιρίας για να δημιουργήσουν κλίμα βεβαιότητας και ταραχής στο ανατολικότερο άκρο της Κρήτης. Δεν φοβήθηκα ποτέ μου τους τραμποκισμούς, ούτε τους τραμπούκους, ούτε η μάνα, ούτε η οικογένειά μου. Παλεύω για τον τόπο μου και το νοσοκομείο μας στη Σιτία, όπως για κάθε πολίτη σε κάθε γωνιά της Ελλάδας.